Γεια σα και καλώ ήρθατε στα κρυπτο νέα. Σήμερα 11 Δευτέρα του 2023 και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Εμεί θα πάμε στι χώρε μα και θα πάμε στην Κίνα που εγκαινιάζει το Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο Blockchain. Όπω καταλαβαίνετε, αυτό θα τη βοηθήσει πάρα πολύ στο να εξελίξει το δικό τη blockchain και να μπει πολύ βαθιά μέσα στα κρυπτο, όχι ότι δεν είναι ήδη. Και από την Κίνα που εξελίζεται με γοργού ρυθμού στα κρυπτο, θα πάμε στην Αμερική που δεν θέλει με τίποτα τα κρυπτο και συγκεκριμένα έχει βγει η Coinbase και λέει ότι οι υπηρεσίε staking που προσφέρει δεν είναι τίτλοι. Και αυτό το λέω ώστε να μπορέσει με κάποιο τρόπο να αποφύγει η κακομοίρα να καταλήξει σαν το κράκεν το οποίο σταμάτησε τι υπηρεσίε στα εκείνη του. Παρ' όλα αυτά, ό,τι και να βγαίνει και να λέει, η μετοχή τη έχει δει ήδη πτώση 22% και οι λόγοι είναι οι προαναφερθέντε. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι όλα μαύρα στι αγορέ όπω καταλαβαίνετε και αυτό έχει δώσει ευκαιρία σε πάρα πολλά DeFi να αναδειχτούν και συγκεκριμένα DeFi όπω το Libo και το Rocket Pool και άλλα που ασχολούνται με το Ethereum έχουν δει τι τελευταίε μέρε μια μικρή άνοδο στην ισορροή ETH μέσα στα DeFi. Τους. Και αν πάρουμε παράδειγμα το Rocket Pool, όπω βλέπετε έχει κάνει αυτό το μικρό spike τα πόσα ETH μπαίνουν μέσα στην πλατφόρμα του. Και ο λόγο είναι ότι πάρα πολλοί χρήστε φοβούνται ότι τα ανταλλακτήρια στην Αμερική θα σταματήσουν να κάνουν staking. Οπότε σου λέει θα πάρουμε τα Ethereum μα και γενικότερα τα νομίσματά μα και θα τα βάλουμε αλλού. Και εμεί θα πάμε και στι εταιρείε μα και θα πάμε στην PayPal που έβγαλε τα οικονομικά τη δεδομένα και από ό,τι φαίνεται κρατάει 291 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin και 250 εκατομμύρια δολάρια σε Ethereum. Και να πούμε στο τόσο σημείο ότι από την τελευταία φορά που είχε βγάλει τα οικονομικά τη δεδομένα, έχει 200.000 λιγότερα στα κρυπτο από ό,τι την τελευταία φορά. Παρ' όλα αυτά, ακόμα κρατάει ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Τώρα θα πάμε και στα νομίζουμετά μα και θα πάμε στο Optimism, το οποίο Optimism είναι ένα layer 2 σαν το Polygon για το Ethereum κι αυτό. Το οποίο είχε το δεύτερο airdrop του και ουσιαστικά έδωσε 11,7 εκατομμύρια OP, που αυτά άξιζαν 30 εκατομμύρια δολάρια σε 300.000 χρήστε. Και γι' αυτό το λόγο έχει δει μια πτώση στην τιμή του πάνω από το 13% αυτή που μιλάμε. Και οι κύριοι λόγοι όπω καταλάβατε είναι ότι πάρα πολλοί πήραν αυτά τα νομίσματα και τα πούλησαν. Και άλλοι επειδή φοβήθηκαν ότι πολλοί θα πουλούσαν, πούλησαν πριν από αυτού, αν είχαν αγοράσει ήδη από νωρίτερα. Και γι' αυτό το λόγο γίνεται ένα parabolic effect και πέφτει πάρα πολύ τιμή. Και θα πάμε και στο Harmony για σήμερα, το οποίο ολοκλήρωσε με επιτυχία το hard fork του. Και πλέον μπορείτε εύκολα και γρήγορα, χωρί να κάνετε τίποτα εσεί σαν χρήστε, να μεταφέρετε νομίσματα One μεταξύ πορτοφολιών μέσα από τα Shard που έχει το One. Εύκολα και γρήγορα. Με πάρα πολύ απλά λόγια, το One έχει γίνει πάρα πολύ πιο γρήγορο και αποτελεσματικό, χωρί εσεί να κάνετε Σαν Εξαιρετικά νέα για το Harmony. Εξελίσσεται όπω προστάζει η εποχή μα. Εμεί θα πάμε και στην crypto αγορά, η οποία είναι λίγο πτωτική και σήμερα, με την τιμή να φαίνεται να έχει καταφέρει να κρατηθεί στον 34EMA. Παρ' όλα αυτά, τη βλέπω πάρα πολύ αδύναμη και τη βλέπω πάρα πολύ σύντομα να ξαναδοκιμάζει αυτήν εδώ πέρα την αντίσταση, που μια φορά βλέπω ότι την ακούμπησε, αλλά για πολύ μικροχρονικό διάστημα. Δεν ήταν κάτι ουσιαστικό. Εμεί αναμένουμε τα νέα εξελίξει. Και αυτά είναι τα κορυφαία νέα για crypto. Σήμερα, 11 Δευτέρου 3. Να σα ενημερώσω το περιεχόμενο που παρακολουθήσατε. Είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί Επενδυτική συμβουλή μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, γραφείτε στο κανάλι σα να αλλάξετε και ένα σχόλιο. Τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο τέλο του επεισόδου. Να είστε όλοι καλά. Καλή σα μέρα.